άλλο μεγάλο έργο για το οποίο τουλάχιστον οι κάτοικοι της κάτω περιοχής τους απασχολεί πάρα πολύ. Είναι τα αντιπλημμυρικά έργα. Και έχουμε τρία έργα αντιπλημμυρικά που αυτή την ώρα έχει ξεκινήσει ο διαγωνισμός. Ο στόχος είναι στα μέσα του Οκτώβρη να έχουμε και εκεί εργολάβους. Αφορά τον Αχελό, τον Εύβοινο και τον Μόρνο. Ειδικά στον Εύβοινο θέλουμε να προστατεύσουμε την υποχώρηση των αναχωμάτων που έγιναν όσον αφορά το Τρίκορφο, τις γεωτρήσεις του Δήμου Μεσολογγίου και τις εκβολές που έχουμε πλημμύρες και προβλήματα. Αντίστοιχα, στον Αχελό θα έχουν υποχωρήσει τα αναχώματα με αποτέλεσμα πολλές φορές να έχουμε πλημμύρες σε ιδιοκτησίες που έχει να κάνει με τα αναχώματα στο ύψος στην Πεντάλοφο, στη Ρίγανη, στο Αγγελόκαστρο και ένα τμήμα του Λεσσινίου. Και ο Μόρνος έχει πάλι ένα αντιπλημμυρικό έργο που βρίσκεται και αυτό σε εξέλιξη διαγωνιστικής διαδικασίας 800.000 για παρόμοια προστασία. Πιστεύουμε λοιπόν ότι θα καταφέρουμε ζημιές οι οποίες έχουν επέλθει στα ποτάμια αυτά να τις αποκαταστήσουμε και να θωρακίσουμε καλύτερα τα ποτάμια, να αποφύγουμε φαινόμενα πλημμύρας σαν αυτά που είχαμε σε άλλα διαστήματα. Δηλαδή είναι ένα ολοκληρωμένο έργο που έχει να κάνει με το οδικό δίκτυο αλλά και με τα αντιπλημμυρικά έργα στα πλαίσια των δυνατοτήτων μας να μπορέσουμε να διευθετήσουμε εκεί τα ποτάμια πέρα από τις μελέτες που έχουν να κάνουμε την οριοθέτηση και μια βάση που είναι μακροπρόθεσμη και θα δώσει λύση συνολική. Εγώ θα έλεγα το εξής. Τα αντιπλημμυρικά έργα και τα τρία που αφορούν τα μεγάλα ποτάμια μας από πλευράς περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος βρίσκονται σε ένα, θα έλεγα, ικανοποιητικό επίπεδο σε ό,τι αφορά τις χρονοβόρες διαδικασίες που έχουμε. Θέλω να ξέρετε ότι έχουμε ένα δράκο, όχι δίπλα μας, στην καθημερινή μας δουλειά. Είναι ο δράκος της γραφειοκρατίας και των επαναλαμβανόμενων αποφάσεων. Πρέπει να τον σπάσουμε αυτό. Και καλείται και η κυβέρνηση να κάνει μεγάλες αλλαγές, να κάνει πιο απλές τις διαδικασίες. Δεν μπορεί ένα έργο από τη στιγμή που θα ενταχθεί μέχρι να ξεκινήσει ο εργολάβος να θέλει πάνω από 1000 μέρες. Δηλαδή δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Αυτό δεν είναι μία διαπίστωση δικιά μας, είναι της ΕΝΠΕ, είναι των Δήμων. Το έχουμε ζητήσει επανειλημμένα από την κυβέρνηση. Πάντως, εμείς έχουμε αντιπλημμυρικά έργα τα οποία βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Δεν ήταν εύκολο όταν ξεκινήσαμε. Θα μου πείτε, θα μπορούσαν να ήταν καλύτερα τα πράγματα. Ναι. Αλλά δεν πρέπει να μας διαφεύγει ότι βρισκόμαστε σε μια χώρα που ακόμα έχει μνημόνια, που έχει ελάχιστους πόρους. Μην ξεχνάμε τις μεγάλες δυσκολίες που περάσαμε, κυρίως το πρώτο στάδιο της αιτίας της Περιφερειακής Αρχής. Αλλά σήμερα έχουμε έργα. Και τα έργα είναι προς δημοπράτηση όλα. Και αυτό νομίζω είναι μια κατάκτηση.